a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. Καλά είσαι? Όλα καλά, μόλις γύρισα από τον νησί μου. Πώς είναι έτσι αυτό το πέρα δόθε? Το πέρα δόθε μπορεί να ακούγεται λίγο κουραστικό που κάνω τόσα χρόνια, αλλά είναι, για μένα είναι ο τρόπος της ζωής μου. Και ευτυχώς με ενέχονται και τα κορίτσια μου που το κάνω αυτό. Κάθε εβδομάδα πήγαινε, έλα. Σου γκρινιάζουνε? Είμαι τυχερός. Δεν έχω πολλές γκρίνιες. Αλλά μην νομίζεις, ο γκρινιάρης αρχίζω να γίνομαι εγώ. Μετά από 2-3 μέρες θέλω εγώ να τρέξω πίσω. Πώς είναι η μικρή τώρα? Σε 3 μήνες κλείνει τα 4. Και έχει περάσει τα 3/4 της ζωής της κολλημένη πάνω. Πηγαίνουμε εργοτάξια μαζί, σε ραντεβού με πελάτες, να διαλέξουμε λεκάνες, νηπτήρες, ξύλα για πατώματα, ό,τι θέλεις. Έχετε σκεφτεί να πάτε μόνιμα να μείνετε σε Σκύρο όλοι σαν οικογένεια? Εύκολα. Εύκολα. Αλλά και η Χριστίνα μου κάνει μια δουλειά που τη λατρεύει, οπότε δεν θα την πίεζα ποτέ να το αφήσει. Στην Αθήνα δεν κυνήγησες τόσο τις δουλειές να είναι εδώ η βάση σου? Φυσικά. Αλλά εγώ είμαι και ένας αρχιτέκτονας που ξεκίνησα με το που ξεκινούσε και η οικονομική κρίση. Και ξαφνικά παντού ήταν κλειστές οι πόρτες. Οπότε ήταν μια φοβερή διέξοδος για μένα το νησί. Για εσένα είναι ασχόληση με την τηλεόραση, πώς προέκυψε? Όταν προέκυψε η τηλεόραση, το σπίτι από την αρχή, στον Α, ήμουν νέος αρχιτέκτονας. Είχα τελειώσει. Τίποτα. Μέσω μιας κοινής γνωριμίας βρέθηκα σε αυτό το project. Με τη Σύσφυδα έχετε κρατήσει επαφές? Επαφή δεν έχουμε, χαθήκαμε από τη ζωή. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που δουλέψαμε υπερεντατικά για 2 χρόνια και ήμασταν συνέχεια μαζί. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Ένα τέτοιο κόνσεπτ θα το ξανά έκανες? Όχι. Κάθε χρόνο χτυπάει το τηλέφωνο σου για τηλεόραση? Είμαι πολύ κολακευμένος που χτυπούσε για αρκετά χρόνια, αλλά εντάξει, όχι, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έγινε κατανοητό ότι έχω άλλα ενδιαφέροντα, άλλες προτεραιότητες. Μέχρι πότε χτυπούσε συνέχεια? Προ-πανδημίας. Δηλαδή σε κάποιο reality δεν θα πήγαινες? Όχι, δεν θα πήγαινα. Ένα τραγουδιστικό σαν το Just the Two of Us, ένα Dancing with the Stars? Η κοινωνία της Ελλάδας δεν έχει ανάγκη να δει κάτι τέτοιο. Όχι. Θα σας προστατεύσω από αυτό. Survivor. Βρε Survivor δεν πήγα όταν ήμουν μικρός, θα πάω τώρα που έχω μεγαλώσει. Φιλίες από το χώρο της τηλεόρασης έχεις κάνει? Βέβαια. Όχι πάρα πολλές, αλλά πάρα πολύ δυνατές. Άλλωστε έχετε κι εσείς τη λατρεία μου. Σας αφήνω να τον λέτε δικό σας, αλλά είναι κατά δικός μου Παναγιώτης, έτσι να εξηγούμαστε. Με τον Παναγιώτη που είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια και γνωριστήκαμε μέσα από ένα ουσιαστικά φιλανθρωπικό παιχνίδι και αμέσως δέσαμε. Με τον Παναγιώτη θα σκεφτόσεις να κάνετε μία εκπομπή μαζί? Χωρίς δεύτερη σκέψη. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με τα κοινά στη Σκύρο, στο νησί σου? Πάντα λίγο πολύ, όπου και αν ήμουν, και στο Δήμο Αθηναίων όταν ζούσα στο κέντρο για χρόνια και στη Σκύρο, έτσι εθελοντικά πάντα ό,τι μπορούσα έκανα. Οπότε έτσι βρίσκομαι να είμαι δημοτικός σύμβουλος 3 χρόνια τώρα.